Η κυβέρνηση επανήλθε χθες στο θέμα των 150 ασυνόδευτων ανήλικων παιδιών, στα ασυνόδευτα παιδιά που τελικά θα πάνε πάφο αντί σε ξενοδοχείο της Ελεύθερης Αμοχώστου, και υποστήριξε ότι η αλλαγή οφείλεται στο ότι μετάνιωσε ο ξενοδόχος και πως δεν συνδέεται η αλλαγή με τις δηλώσεις Πυρίλη του Δημάρχου Παραλιμνίου ότι η Αγία Νάπα και το Παραλιμνί δεν θα γίνουν μπουρνάρα. Ο Δήμαρχος Παραλιμνίου δήλωσε επίσης ότι τους Ουκρανούς πρόσφυγες δεν τους θέλει στην τουριστική περιοχή, διότι δεν είναι καλό αξιοθέατο, θα κάνουν ζημιά, και δεν βρέθηκε ένας να τον βάλει στη θέση του, για να πούμε την αλήθεια, ούτε από αυτούς που η δουλειά τους είναι να εφαρμόζουν τους νόμους περί ρατσιστικών δηλώσεων κλπ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Αλεξάνδρα Ταλίδου, βουλευτής του κινήματος Οικολόγος Συνεργασία Πολιτών, μέλος της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής. Κυρία Ταλίδου, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κυρία Ηλιάδη. Καταρχάς να ρωτήσω, να θέσω έτσι ένα ερωτήμα ακροατή. Έχω ξαναφύγει ανήλικοι από το Πορνάρα και βρέθηκαν έξω από το χώρο. Ναι. Έχουν φύγει προχθές το βράδυ, ήταν μπέντες. Ψες έχω πάει στο χώρο μου, βρίσκονται έξω από, από τα κτίρια του Hope for Children. Έμαθα ότι έναν από τα παιδιά που πήγαν εκεί προσπάθησε να αυτοκτονήσει πάνω στο κάγκελο του κτηρίου του Hope for Children. Τον είχαν πάρει στο νοσοκομείο και έμαθα ότι το παίρνουν στην αθαλάσσια. Μιλάμε για έναν ανηλίκο, ο οποίος θεωρώ, δεν ξέρω και περιμένω για να ζητήσω από την κυρία να αυτού είναι ενημέρωση. Έναν παιδί δεν μπορεί να πάει στην αθαλάσσια επειδή απελπίστηκε και δοκίμασε να αυτοκτονήσει. Πραγματικά. Mm-hmm. Δεν είναι λύση αυτή, δηλαδή. Είναι να επαναλάβουμε παιδιά συνόδευτα χωρίς γονείς, χωρίς συγγενείς. Ναι, τα οποία βρίσκονται σε μια σκηνή έξω από το Hope for Children. Δεν υπήρχε ούτε κοινωνικός λειτουργός επιτόπου, ούτε τίποτε. Σήμερα το πρωί με πληροφόρησαν, με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι έφτασαν ακόμα 9 παιδιά από το Πουρνάρα εκεί. Ξέρω ότι την πρώτη μέρα πήγαινε η κυρία Ανθούση και τους είπε να επιστρέψουν στο Πουρνάρα για να συνεχίσει η εξέταση του αιτήματος τους. Όμως, όπως προφορήθηκα και κάτσα και κουβέντιασα μαζί τους, μιλάμε για ανήλικους οι οποίοι βρίσκονται στο Πουρνάρα 7, 6 και 5 μήνες. Ναι. Όσοι ήταν εκεί και μίλησα μαζί τους. Που αυτό είναι μια πολύ μεγάλη χρονική περίοδο. Τρεις μέρες έπρεπε έτσι να μένουν εκεί, το πολύ. Ακριβώς. Ναι. Για να κρατάς τα παιδιά πίσω από σειρματοπλέγματα. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα, κυρία Ηλιάδη, και λέω έχουμε γιατί το έχουμε όλοι μας αυτό το πρόβλημα. Κάτι πρέπει να γίνει και κάτι πρέπει να γίνει επιγόντως, ειδικά για τα παιδιά αυτά. Πρέπει να φύγουν επιγόντως από το Πουρνάρα πριν να θρυνήσουμε. Μα δεν τους θέλει κανείς. Δεν ξέρω, τώρα βρέθηκε ο Δήμαρχος Πάφου και είπε ότι. Δεν ξέρω, ναι. είναι για τα παιδιά από την Ουκρανία, από ό,τι αντελήφθηκα σήμερα. Που εγώ είχα γράψει και ένα. Το είδα, το είδα. Και έδινα συγχαρητήρια στον Δήμαρχο Πάφου. Σήμερα το πρωί διαβάζω ότι είναι για τα παιδιά που δεν θέλει, είναι για αυτούς που δεν θέλει ο κύριος Πυρίλης στο Πρωταρά. Που δέχτηκε ο κύριος από Ουκρανία, όχι τα παιδιά του Πουρνάρα. Ναι. Ναι. Ελπίζω ο κύριος Φέδωνος να δεχτεί και παιδιά που καλά, είναι. Καλά, είναι αποδεχτή σε αυτόν τον τόπο, αποδεχτή, ας πούμε. Να πω κάτι, ναι. Όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία εξώθησε όλους τους πολίτες σε μια κατάσταση τρομοκρατίας και φόβου απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται στο Πουρνάρα. Αντιλαμβάνεστε ότι την υποβοηθά δήμαρχοι όπως ο κύριος Πυρίλης και άλλοι να φωνάζουν όπως τη Χλώρακαν ότι δεν θέλουν να δεχτούν. Καλά, οι δηλώσεις Πυρίλη δεν εμπίπτουν στον νόμο περί ρατσιστικών δηλώσεων. Εγώ θεωρώ ότι όλες οι δηλώσεις οι οποίες στοχοποιούν μη ανεβάλλωτη ομάδα εμπίπτουν στην οδηγία για την ρατσισμό και την προαγωγή μίσους. Και θεωρώ πραγματικά και το λέω δημόσια ότι ο Γενικός Εισαγγελέας είτε είναι κουφός είτε δεν θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το δεν θέμα. Δεν θέλουν, κουφός δεν ναι, είναι, το ξέρουμε. Δεν είναι δουλειά του κυβερνικού εισαγγελέα να αποφασίζει ποια ποινικά δικήματα θέλει να εξετάσει και ποια όχι. Είναι ποινικά δικήματα ή δεν είναι. Αν είναι ποινικά, να μας εξηγήσει γιατί δεν τα εξετάζει. Ναι. Και γιατί δεν εξετάζει αξιωματούχους του κράτους. Μιλούμε για αξιωματούχους. Άλλοι είναι εκλεγμένοι και άλλοι διορισμένοι, οι οποίοι προάγουν το μίσος. Η ρητορία τους έχει μίσος. Και ζητώ να μάθω σε αυτόν τον τόπο επιτέλους
Ποιος δυνικά? Ναι. Ο νόμος, το κράτος δικαίου ή οι προσωπικές απόψεις του κάθε αξιωματούχου, του κάθε υπουργού, του κάθε βουλευτή ή του κάθε δημάρχου. Mm. Πραγματικά, ή θα γίνουμε κράτος δικαίου ή θα καταστραφούμε, κυρία Ηλιάδη. Όχι, βλέπω καταστραφήκαμε, κυρία Ταλίδου, δεν ξέρω, δηλαδή είμαστε στο, από ένα σημείο και κάτω στον πάτο και πάμε και από εκεί και κάτω. Ναι, αλλά κυρία Ηλιάδη, πραγματικά σας λέω ότι αυτή τη στιγμή γίνονται τεράστιες αλλαγές στον πλανήτη ολόκληρο. Τα πράγματα όλα κρέμονται από μια γλωστή. Εκείνο που διατηρά τις κοινωνίες είναι η συνοχή τους. Και πραγματικά σας λέω ότι έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν άπτονται στο ύψος των περιστάσεων. Τα παιδιά στο Πουρνάρα, και καλό και την κυρία Νατούση, την υπουργό, πρέπει να, η ίδια να μην περιμένει ούτε από τον Υπουργό Εσωτερικών ούτε από κανέναν. Πρέπει η ίδια εκείνη. Μα μπορεί να αποφασίσει, είναι προϋπολογισμό προχθές αποκτήσει. Μπορεί να αποφασίσει. Το θέμα είναι ο πρόεδρος που έκανε αυτό το show και πήγε και ίδια στους ανθρώπους μέσα από τα τέλεια και δεν τράπηκε να δημοσιοποιηθούν αυτές τις σκηνές. Έταξε κάποια πράγματα, δεσμεύτηκε για κάποια πράγματα. Πού είναι, όλοι αυτοί. Τον αναρωτιόμαστε πραγματικά, ναι. Σας λέω ότι η κατάσταση, δηλαδή τι έπρεπε να πεθάνει αυτό το παιδί κρεμασμένο πάνω στα κάγκελα του χτιρίου, πραγματικά έλεος πλέον. Και δεν λέω ότι πρέπει να μείνουν, αν δεν δικαιούνται να μείνουν στην Κύπρο, αν είναι παράτυποι μετανάστες. Επιμένω και το λέω γιατί έχει κάποιους που μου στέλνουν μηνύματα. Ναι, άρχισαν να έρχονται αυτά τα μηνύματα και εδώ. Ναι, μου στέλνουν μηνύματα, αναγνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι είναι αυξημένες οι ροές και ότι έχουμε θέματα. Το θέμα και πρέπει να επιστραφούν γρήγορα αυτοί που δεν δικαιούνται να πάνε πίσω στις πατρίδες τους. Το λέμε και το ξαναλέμε για να μην, γιατί κάποιοι χρησιμοποιούν αυτά τα επιχειρήματα μόνο και μόνο για να καλύψουν τους λάθος χειρισμούς τους, τη ρητορία του μίσους που εκφράζουν και την αδιαφορία τους απέναντι σε ανθρώπους. Πρόκειται περί ανθρώπων. Και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω ότι αν ένας άνθρωπος χάνει την ανθρώπινη υπόστασή του επειδή μπήκε παράτυπα σε μια χώρα. Χειρίστου τον όσον καιρόν είναι στη χώρα με έναν τρόπο σωστό εντός του νόμου και ο νόμος λέει πρέπει να επιστρέψει στη χώρα του, να τον στείλει στη χώρα του. Δεν μπορείς να τον κρατάς. Κυρία Ταλιδού, έρχονται και μηνύματα, έχουμε τόσα προβλήματα γιατί να πληρώνουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Η Κύπρος τι κονδύλια παίρνει ευρωπαϊκά γι' αυτό το... Κοιτάξτε, όχι μόνο παίρνει πολλά κονδύλια ευρωπαϊκά, αλλά τελευταία μαθαίνουμε κιόλας ότι δεν τα πήρε όλα. Γιατί δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Δηλαδή έχει και περιθώριο να πάρει περισσότερα κονδύλια. Αλλά υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Η μία προσέγγιση, κυρία Ηλιάδη, είναι πραγματικά να το χειριστείς το θέμα, να το χειριστείς με ανθρωπισμό, αλλά αυστηρά. Εγώ επιμένω στο αυστηρά, δηλαδή να φύγουν όσοι δεν δικαιούνται, να βγουν έξω, αλλά να βγουν και οι διακινητές που είναι εντός των τυχών. Και αυτοί οι διακινητές είναι αυτοί που άνοιξαν την Κερκόπορτα της Κύπρου και τους ξέρει, και τους ξέρει το Υπουργείο και τους ξέρουν όλοι ποιοι είναι. Και μπαίνουν στην Κύπρο και ζητούν άσυλο. Ξέρουν όλοι. Ναι. Και ποιοι επωφελούνται. Και δεν είσαστε εσείς, ούτε εγώ, κυρία Ηλιάδη. Ναι, λοιπόν, αυτό η ρητορική είναι και το αφήγημα είναι ότι μας το στέλνει η Τουρκία για να μας αλλοιώσει το δημογραφικό χαρακτήρα της πατρίδας μας. Ναι, ναι, ακριβώς. Αυτό είναι η κατάληξη ενός εγκλήματος που γίνεται εδώ και χρόνια και το ξέρουμε όλοι. Και προσπαθήσαμε να σταματήσουμε τους εικονικούς γάμους, λένε, και προσπαθήσαμε να καταργήσουμε τους εικονικούς φοιτητές, λένε, αλλά κάθε χρόνο συνεχίζουν να προσθέτονται. Αλλά μένουμε στην προσπάθεια για κάποιο περίεργο λόγο. Ναι, μένουμε στις προσπάθειες. Αλλά δεν είναι αυτό που λέω. Λέω ότι ναι, πράγματι, έχουμε πρόβλημα. Έχουμε αρκετές ροές. Τι κάνουμε για να κάνουμε ένα σύστημα να πραγματικά να εργάζεται γρήγορα? Πόσους δικαστές διορίσαμε, πόσους λειτουργούς έχουμε, πώς οργανώνουμε το Πουρνάρα, πώς φεύγουμε τα παιδιά, πώς δημιουργούμε ζώνες ασφαλείας. Εγώ θεωρώ ότι η μεταναστευτική πολιτική και η πολιτική ασύλου που εφαρμόζει αυτή η κυβέρνηση είναι χάλια. Ναι. Μα δεν είναι μόνο εμείς που το θεωρούμε, μας το λένε και από την Ευρώπη, έτσι. Εκτός από τον κύριο Σχοινά, ο οποίος δεν πήγε στο Πουρνάρα όταν ήρθε.
Ναι, ακριβώς. Έχουμε τώρα τους πρόσφυγες από την Ουκρανία. Ευτυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προχωρήσει τάχιστα και έχει δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη-μέλη για την προσωρινή προστασία τους. Όλοι οι πρόσφυγες από την Ουκρανία έχουν προσωρινή προστασία. Όχι μόνο όμως αυτό. Πρέπει να ξέρετε και ότι αν υπήρχαν στην Ουκρανία άνθρωποι από άλλες χώρες που ετύχαναν προσωρινής προστασίας ή είχαν καθεστώς ασύλου, και εκείνοι φεύγοντας από την Ουκρανία θα δικαιούνται. Άρα να ανοίγουμε και ναι, τα πράγματα. Βλέπουμε και τη διαφορά εδώ στην Κύπρο. Δηλαδή, ας πούμε, το Υπουργείο Παιδείας θα κάνει, λέει, ειδικά χώρους στα σχολεία υποδοχής των Ουκρανών προσφύγων, των παιδιών δηλαδή κλπ. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά αντιμετώπισης. Καλά κάνει το Υπουργείο. Βεβαίως και καλά κάνει, αλλά για όλα τα παιδιά. Ακριβώς. Έπρεπε να το κάνει για όλα τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι παιδιά, ανεξαρτήτως αν πήραν τον δρόμο μόνα τους, γιατί επινούσαν, ανεξαρτήτως αν πήραν τον δρόμο, γιατί κάποιος τους είπαν ότι θα πάει σε έναν παράδεισο. Είναι παιδιά. Και άρα για όλα τα παιδιά θα πρέπει να στήσεις προγράμματα. Και δείξαμε, κυρία Ηλιάδη, ότι όταν θέλουμε μπορούμε. Ναι, ωραία. Έτσι ολοκληρώνοντας, γιατί θέλουμε. Ναι, έρχονται μηνύματα, χρειάζονται κάτι που μπορεί ο κόσμος να βοηθήσει. Ρωτούν ακροατές, ρούχα, παπούτσια, φαγητά. Εχθές που πήγα εκεί, είπα κάτι νέα παιδιά, να τα χαίρονται οι γονείς που τα μεγάλωσαν αυτά τα νέα παιδιά. Αυτούς που κατηγορούν κάποιοι υπουργοί ότι είναι τα ΜΚΟ που τους βάζουν πάνω, που επήγαν με θέρμους και παπούτσια και κάλτσες και ρούχα και τους έντυναν και τους έδιναν τσάι να πιούν, να ζεσταθούν κτλ. Θεωρώ ότι οι ΜΚΟ, οι μεγάλες ΜΚΟ, που είναι ο Ερυθρός Σταυρός, και θα τηλεφωνήσω σήμερα να μάθω τι γίνεται πραγματικά. Κάτι πρέπει να γίνει. Ναι. Κάτι πρέπει να γίνει σοβαρό για αυτά τα παιδιά του Κουρναρά. Δεν μπορεί κάθε μέρα να φεύγουν 9-10 παιδιά. Κάποιος θα τα πιάνει στον δρόμο. Ναι. Θα τα εκπορνεύσει. Θα τα εκμεταλλευτεί. Για κάποιους άργησε, η αγάπη άργησε μια μέρα. Κυρία Ταλίδου, παρακρατούνται κονδύλια ευρωπαϊκά από το κράτος, ρωτάει ένας ακροατής. Εκείνο που έμαθα είναι ότι δεν πήραμε όλα τα κονδύλια, γιατί δεν μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Γιατί δεν μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Ναι. Ωραία. Αλλά θα σας πω κάτι. Ναι. Εγώ όσες φορές ρώτησα, περίπου οι απαντήσεις που παίρνω είναι τιμωχωστό. Ενοχλούνται τόσο πολύ όταν τους ρωτούμε για τα κονδύλια, για τις πρόσφυγες που προέρχονται από όλα, μας απαντούν με έναν τρόπο απαξιωτικό. Εγώ θεωρώ ότι πραγματικά έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Και το πρόβλημα ξεκινά από την νοοτροπία, από την κουλτούρα, από το μυαλό κάποιον. Ο παρασκευτικός λειτουργός της Κύπρου είναι ο κύριος Νουρίς. Ναι. Ο κύριος Νουρίς έχει όλη την ευθύνη, αλλά... Όχι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει την ευθύνη που τον διόρισε και τον διατηρεί εκεί, κυρία Ταλίδου. Σημαίνει ότι εγκρίνει αυτές τις πολιτικές. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να κατεβεί από το προεδρικό του, να μην πάει με τις κουστοδίες όλων και να μην στέκεται έξω από τα τέλεια, να βάλει τα παπούτσια της γυμναστικής του και τις γαλώσεις του, γιατί μπορεί να του χρειαστούν, να μπει μέσα στο πουρνάρα να δει περί τίνος πρόκειται, να μπει μέσα στα δωμάτια των παιδιών να δει και αν του άρεσαν τα εγγόνια του να καταλήξουν έτσι. Και να σας πω και κάτι, κυρία Ηλιάδη, που λέω κάθε μέρα, φωνάζουν τώρα οι συμπατριώτες μου και μου λένε διάφορα, με βρίζουν συνήθως στα social media και λένε δεν μας κάνουν τα προβλήματα μας. Καημένοι μου, να μην βρεθούμε εμείς σε αυτή τη θέση. Ναι. Γιατί είδαμε πόσο εύκολα μια χώρα που θεωρείται ότι είναι ασφαλής και όλα. Και ανεξάρτητη και από όλα. Και όλα, ναι. Όλα τελειώνουν. Και έχουμε μια Τουρκία δίπλα μας εμείς. Και δεν πρέπει να ξεχνούμε τι έγινε το 1974. Και αλίμονο να είμαστε εμείς στη θέση. Οποιοδήποτε πρόσφυγα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ταλίδου. Θα επανέλθουμε. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.